και για λύσεις delivery, αλλά και για προγράμματα εντατικής. Ναι, θα το έχουμε. Λοιπόν, χαίρετε. Έχαμε κάτι τερτύπια λίγο με το YouTube, τα οποία εντάξει θα τα λύσουμε. Κάποιο τεχνικό θέμα αποσυνδέθηκε λίγο από το λογαριασμό, θα το φτιάξουμε. Οπότε μας βλέπετε από το Twitch για την ώρα, ή στην πορεία θα μπει και το YouTube, ή θα ανέβει μετά η εκπομπή. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, καλησπέρα και στο chat. 4 μέρες δεν έχει τίποτα. Ναι, δεν κινείται φίλο. Είναι σκληρές μέρες. Η πιο σκληρή δοκιμασία για τον κόσμο. Ήταν που ήταν οι μέρες ξενέρωτες και στενάχωρες λόγω του πέθυμου των γιορτών. Είναι ακόμα πιο ξενέρωτες. Ναι. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχει ραδιόφωνο, τηλεόραση. Τίποτα δεν έχει. Και αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος θέλει παρέα. Είπα εγώ και στο ραδιόφωνο του κομμουνιστάς, του συγχωλήπτες εκείνα. Έχεις μπαταρία, έχεις. Ναι. Να κάνουμε και μια παρέα, μια συντροφιά. Και λόγω του ότι τα φετικό είναι λίγο με τη θρησκεία, λίγο τα έχει καλά, με το πατριωτικό κτλ. Θα βάλουμε, λέει, εκκλησία. Εκκλησία μα βάλει, θα πάρουμε ακροαματικότητα τα παπάρια μας. Εκκλησία μα θέλει να ακούσει ο άλλος, βάζει την 4Ε, πατάει να πούμε ψαλμουδίες και βλέπει. Ναι. Δεν νομίζω ότι το ραδιόφωνο μας φημίζεται για τους εκκλησιαστικούς του ύμνους. Ναι. Τα ίδια πέφτουν και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οπότε ούτε το αφεντικό ήταν θερμό. Οι κολύπτες ούτως ή άλλως δεν γουστάρουν ένα. Δεν ακούγομαι. Κάτσε λίγο. Εγώ δεν τα βλέπω εντάξει. Μια χαρά εγώ. Ακούγομαι. Άρα. Μπαμ μπαμ δεν κάνει γι' αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Οπότε... Fight and dance with the devil. Ευχαριστούμε τον Ντίνο Ρώσο 99 για το subscribe. Σε ευχαριστούμε και καλώς ήρθες. Που μιλάτε, λέει, ακούγεται αυτή η μαλακία, λέει, δεν γουστάρουμε να ακούμε, να πούμε. Έτσι είπαν ορισμένοι. Είναι εκνευριστικό, λέει, τρομάζουμε, κάνουμε να πούμε. Τρομάζουνε. Αμέ. Φίλε. Τι τρώμες. Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο απλά τον ήχο από το τέτοιο. Χαμήλωσε τον, να μην ακούγεται πολύ γιατί τρομάζουμε. Τρομάζουν, φωνάζουν κτλ. Λοιπόν. Τι δεν παίζει ρε, δεν τα άνοιξες καλά ρε, να δεν τα άνοιξες καλά μαλάκα. Τώρα η τέλεια είναι. Τι με λες, παίζει, αρχίδια παίζει. Παίζει, αν δεν το κουμπί δεν τα ανέβασες καλά ρε. Πού ξέρω εγώ το κουμπί τώρα. Για μότο, τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν λέγε, πάμε. Το μενού. Το μενού. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι πολλά πρόστιμα έχουν πέσει. Τελικά όντως ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπους να την κάνει. Για τριήμερο. Λοιπόν. Πώς θα την κάνει ρε μαλάκα για τριήμερο, δηλαδή πόσο μαλάκες μπορεί να είναι, ας πούμε. Εμείς δεν μπορούμε να θέλουμε να πάμε τριήμερο. Ο άλλος χθες πήγε τον παράδρομο από τα Διόδια. Τον πιάσα. Λέει πάω για βοήθεια, λέει για με ηλικιωμένο. Και λέει ανοίξε λίγο το πορμπαγκάζ και είχε πίσω τις σούβλες και τα κρέατα. Ναι, το γαμίσανε. 300 ευρώ πινακίδες πίσω. Ναι. Θα βγάλει κέρδος η... Από τους μαλάκες θα βγάλουν κέρδος τώρα. Δεν θα βγουν τα 800 άρια. Τα 800 άρια θα βγάλουν τους μαλάκες. Μόνο από τα 150 άρια και από τα πρόστιμα τώρα που θα πέσουν θα βγει καλό τέτοιο να πούμε. Η μισή να τα πληρώσουν. Ναι. Η μισή εγώ λέω να τα πληρώσουν. Ο Αλέκος τον πλήρωσε ο μαλάκας. Ο Αλέκος έχει αρχίσει και σαλτάρει. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο και τον βλέπω είναι λίγο τρελαμένος να πούμε. Ναι. Ναι, θα μου πει ο Αλέκος έχει 9 χάπια παίρνει. Οι άλλοι που δεν παίρνουν χάπια να δει τι γίνεται. Σήμερα βρέθηκα με ένα φίλο μου πάλι, τα μουσια να. Τα μουσια να. Λοιπόν. Δεν έχουν αντικείμενο, δεν έχουν αντικείμενο. Και τώρα ναι. Οι 4 μέρες αυτές θα είναι πάρα πολύ, θα είναι κόλαση αυτές οι μέρες. Σ' ακούω που λένε καλά Πάσχα, καλή Ανάσταση. Βρε ηλίθι. Δεν έχετε που να πάτε, ποιο είναι το καλό το Πάσχα και ποια είναι η καλή Ανάσταση. Χωρίς δουλειά, χωρίς αντικείμενο, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τίποτα. Ναι. Είναι τρέλα, είναι μούρλα, είναι παράνοια. Λοιπόν. Τώρα στα ποδοσφαιρικά τώρα τα θέματα. Κλαίνει παοξίδες. Τώρα το ψωμί είναι ναι, τώρα. Ναι. Αυτά που είπαμε χθες σήμερα τα βγάζουν το σέλιδο. Ότι κυνηγάει ο Ολυμπιακός να πάρει και το περσινό πρωτάθλημα. Ναι. Κυνηγάει και θέλει να τους γαμίσει. Θέλει να τους γαμίσει. Λοιπόν. Και εγώ τους έδωσα μία συμβουλή σήμερα και τους λέω δεν θα πάτε στο ΚΑΣ. Και μάλιστα
διώχνει και τον Μπαλτάκο, τον δικηγόρο ο Σαββίδης, και παίρνει ένα ξένο, να πούμε. Ένα Ευρωπαίο. Ναι. Για να πάει εκεί. Δηλαδή, σαν να λέει με εσάς μαλάκες, αρκετά λεφτά έχω δώσει, φτάνει. Δηλαδή, φύρα οι μάναζερ, φύρα οι προπονητές, φύρα οι δικηγόροι, φύρα όλοι. Δημιουργήθηκε μια. Ούτε τα φύρα, να πούμε, δεν έχουν τέτοιες φύρες. Φύρα. Λοιπόν, Θούβου, ευχαριστούμε για τα beats. Ο τρελός λέει άρχισε να τρελαίνεται. Μάλιστα, Ραπτόπουλε. Και επίσης να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Λεωνίδας The Greek για το subscribe που ήταν πρωτού ξεκινήσει το live. Να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Είπα κάτι για τον Ιωαννίδη σήμερα. Ο Μαλάκας δεν ήξερε πάλι. Ναι. Του έλεγα, του Μαλάκα. Ποιο, το Γιάννη Ιωαννίδη? Όχι, ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν είναι καθόλου μαλάκα. Στον κόκκινο έλεγα. Για τον Αρναούτογλου και, το επεισόδιο και με τον Κανάκη. Μίλησα πριν από ένα δεκάλεπτο με τον Αρναούτογλου, έχει χαιρετίσματα. Ναι. Χαιρετίσματα και στη μαμά του που μας βλέπει. Είμαστε η μαμά του Γρηγόρη. Φανατική η μαμά του Γρηγόρη Αρναούτογλου, βλέπει μαρμίτα. Όλα τα περίεργα. Στο ράδιο να πούμε και τα λοιπά. Η γυναίκα. Ναι. Να πω εγώ ότι καταρχήν δεν αναμίχθηκα στην κόντρα του Κανάκη με τον. Με τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Είναι δικό του θέμα. Δεν ξέρουμε και πολλές λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ναι. Εκείνο που είπαμε ότι οι μαγκές του Κανάκη στο σύστημα θα κάνω μήνυση, θα κάνω αγωγή. Φέρ τα λεφτά μου, θα σε γαμίσω, θα σε κάνω πήρε δικηγόρο. Ναι. Αυτά είναι φάουλ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τα έλεγα με τον Γρηγόρη. Λέω εμείς είμαστε μαλάκες που δεν κάνουμε μηνύσεις και αγωγή στα αφεντικά μας και μεγάλες απαιτήσεις. Ό,τι μπορούμε παίρνουμε και ότι. Εντάξει. Και. Η ιστορία είναι ότι ο Αρναούτογλου το πάει καλά το έργο. Ο άλλος άρχισε ένα σαλτάρι να πούμε και έλεγε ο κόκκινος θα τα πάρει τα λεφτά. Λέω ποιος πήρε ρε μαλάκα, του λέω λεφτά. Ο Φουρθιώτης πήρε λεφτά. Θα πάρουν λεφτά από αυτούς εδώ τους κανίβαλους εκεί, τους φαταούλες. Είναι... Καταρχήν, κοίτα να δεις, η εκπομπή τώρα που κάνει ο Κανάκης ναι. Από YouTube δεν πρόκειται να έχει λεφτά λόγω ότι έχει πολλά copyright. Ναι. Βάζουν τραγούδια, βάζουν ηχητικά. Συγκαμίζουν. Τα οποία θα έχει πολλά copyright. Αν έχουν χορηγούς τα παιδιά θα πληρωθούν. Ναι. Αν περιμένουν από χορηγούς. Ναι. Αλλά από το YouTube να περιμένουν έσοδα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όσο έχουν ας πούμε ηχητικά τραγούδια και τέτοια που τα copyright πέφτουν ευρωχή και το YouTube τα έχει σφίξει πολύ τα γάλατα, δεν από εκεί δεν νομίζω να έχει χαίρει. Πρέπει να πληρώνεις ένα ποσό βέβαια. Για να, το Euro που αν πληρώνει ποσό. Εκτός δεν ξέρω, αν με κάποιο τρόπο πάρουν τα δικαιώματα. Βέβαια, πληρώσει. Εκτός αν μέσω της εταιρείας που συνεργάζονται στο YouTube πάρουν δικαιώματα, πληρώσουν δικαιώματα. Εγώ θυμάμαι, άλλο καπέλο. Εγώ θυμάμαι στο Μετρόπολης ερχόταν ένας χοντροπαλάς, ο Γιαπράκας, έτσι τον λέγανε. Έπαιρνε λεφτά να πούμε. Για ο Γιαπράκας, έτσι τον λέγανε. Ερχόταν ο Γιαπράκας και έπαιρνε λεφτά από το σωματείο αυτό που παίρνει τα λεφτά για τα πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Κάθε μήνα ερχόταν, το θυμάμαι, ήταν καντάκα εκεί στο λογιστήριο το παλιό, ναι. Στο Μετρόπολης, θα έπαιρνε ο Γιαπράκας να πούμε τα λεφτά. Λεωνίδας The Greek, ευχαριστούμε για τα beats. Επειδή λέει ο Κανάκης ασχολείται με μουσική, μπορεί να τα έχει τα δικαιώματα. Ο Κανάκης έχει ραδιοφωνικού σταθμού. Άλλο το ραδιοφωνικό σταθμό, άλλο το ίντερνετ. Και ο ραδιοφωνικό σταθμό. Πληρώνουμε. Λεφτά, όχι αστεία. Πέφτει καλά λεφτά για να έχεις δικαιώματα. Και ο άλλος, το Euro One. Βέβαια. Μου φαίνεται είχαμε πρόβλημα γιατί ξεκινούσε η εκπομπή με μουσική του Euro One. Του είχε φτιάξει η Ελένη Κατρακαλίδη που είχε έρθει από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Σκηνοθετικά είχε δουλέψει η κοπέλα. Τώρα στην Αθήνα, σώθηκε. Ναι. Και είχε πρόβλημα. Και το πλήρωσε να πούμε. Γεια σου, Mr. Anderson. Ευχαριστούμε για τα beats. Καλησπέρα, παιδιά από Βρέμη. Ραπ, γίνεται σε παρακαλώ να λες πιο πολλά μπαμπά στον ακροατή που σε λέει μπαμπά. Μπαμπά. Για τον. Πώς θα είναι τον Βαραβά. Βαραβά, ναι. Το λέτε και τρεις φορές. Και λέει ο μαλάκας χωρίς να ξέρει. Ο Ιάννης ο Ιωαννίδης θα πήρε τα λεφτά. Βρε μαλάκα του λέω. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης πήγε τον κόκαλη στα δικαστήρια για να πάρει τα λεφτά. Ξέρεις τι πήρε. Από λεφτά. Πήρε τα αρχίδια μου. Ναι. Γιατί πήρε τα αρχίδια μου, του λέω. Ξέρεις. Δεν ξέρεις, κλείστηκες μες στο σπίτι, τα μισά ξέρεις, τα μισά δεν τα ξέρεις. Ναι. Μα δε λοιπόν, βρε μαλάκα, του λέω. Του είπε ο Κόκαλης, τα λεφτά δεν θα πάρεις. Τον Ιωαννίδη. Ναι, σε κάνω υπουργό. Μία ή άλλη. Και τον κάνει υπουργό και τρώει τον μαλάκα εδώ τον ορφανό. Του φάγανε τον ορφανό και μπήκε ο Δολοπλόκος. Ποιος? Ο Ιωαννίδης. Σκατοχαρακτήρας βέβαια. Μεγάλη προσωπικότητα όμως από την άλλη μεριά. Μεγάλη προσωπικότητα. Τώρα έχει Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος. Περαστικά δεν υπάρχουν, δεν του λέμε. Α. Λοιπόν, τι έτοπο περαστικά αφού το Αλτσχάιμερ δεν θεραπεύεται. Άμα υπήρχε ένα αυτό να χαπάκι, το λέγαμε περαστικά, δεν παλεύεται. Ναι. Fight. Λοιπόν, and dance with the devil. Για τον Stone, ευχαριστούμε για το subscribe και τα καλωσορίζουμε στην παρέα.
Έτσι, λοιπόν... πήρε υπουργηλίκη, έτσι πήρε υπουργηλίκη ο Γιάννης Ιωαννίδης σε βάρος του ορφανού. Δεν παίρνεις λεφτά από αυτούς άμα έρθεις σε κόντρα. Και περιμένουν οι παοξίδες να πάρουν δίκη, εκεί έγινε η κουβέντα. Mm-hmm. Περιμένεις εσύ να πάρεις δίκη από αυτούς εκεί κάτω. Πώς θα πάρεις δίκη ρε ΠΑΟΚ, πώς θα πάρεις δίκη. Πώς θα πάρεις δίκη. Με Νέα Δημοκρατία. Με αυτούς εκεί τους εισαγγελείς και με αυτούς εκεί τους μπαγλαμάδες που παίρνουν τηλέφωνο και του λένε ο άλλος τι να κάνει. Θα πάμε σε κανονικό δικαστήριο, αυτοί εδώ από την Νεάπολη και από την Τούμπα που λένε τρεις φορές καλημέρα και δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ. Αυτά τα ταγάρια εδώ πέρα. Πώς θα πάρεις δίκη. Κοίτα, κάτι άλλο, κάτι όμως, τι θα πάρεις δίκη. Περίμενε. Κάτι άλλα δικαστήρια όμως είχαν ανοίξει το βράδυ και έγινε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Ναι. Αλλά εκεί βέβαια ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ήταν ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν Ολυμπιακό στη μέση. Ναι. Όταν είναι Ολυμπιακό στη μέση, αυτοί τα πρωταθλήματα που πήραν, πόσα πήρανε. Ένα πρωτάθλημα χτύπησαν τον Ολυμπιακό πέρσι. Ναι. Μία φορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει μεγαλύτερη αξία. Ναι. Τα άλλα δύο πρωταθλήματα δεν υπήρχε στο κεφάλαιο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ναι. Πέρσι λοιπόν, το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη μαγκιά. Το παίρνει από μεγάλο καράβι, να πούμε. Μάλιστα. Στόλουσε πάνω. Λοιπόν, παιδιά, για την ώρα η μετάδοση, η σημερινή εκπομπή θα γίνει από το Twitch. Θα ανέβει αργότερα στο YouTube. Δεν πειράζει. Ευκαιρία και κάποιοι να μας γνωρίσουν εδώ πέρα και στο Twitch. Ναι. Βλέπουν εδώ πέρα και το chat. Καινούργια είναι αυτή τώρα εδώ. Κάποιοι, εντάξει, κάποιοι θα είναι. Καλά, έπρεπε να χαλάσει ο Πούστης ο χοντρός με κάτω. Δεν μπορούσε να το φτιάξει, να πούμε λοιπόν. Μπροστά. Εντάξει, ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά. Δεν έγινε και τίποτα. Θα το ανεβάσουμε μετά. Δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Λοιπόν, έχω ανεβάσει και μία δημοσκόπηση, παιδιά. Ποιο είδος επιχείρησης σας έχει λείψει περισσότερο λόγω κορονοϊού. Ποιο είδος επιχείρησης. Λοιπόν, σας έχει λείψει πιο πολύ που βγαίνεις έξω. Ωραία, έχω βάλει μία σειρά. Πότε ξεκίνησαν να ψηφίζουν. Πότε. Έχει από το μεσημέρι, έχουμε αρκετές ψήφους ήδη μέχρι τώρα. Έχουμε πρώτα δείγματα. Μπαίνετε marmitapavlasports.gr να ψηφίσετε. Ήδη έχουμε αρκετούς ψήφους μέχρι τώρα. Λοιπόν, έχουμε τα εξής μέχρι τώρα αποτελέσματα. Καταστήματα εστίασης, καφέ, μπάρα, εστιατόρια 44%. Καφεδάρα, ο Έλληνας κυρίως. Λοιπόν, χώροι ψυχαγωγίας, θέατρα, σινεμά, γήπεδα, γυμναστήρια 18%. Μόνο, Οίκη ανοχής 13%, τρίτη θέση. Μπουρδέλα. Ναι. Στο UEFA τα μπουρδέλα. Προποτζίδικα, καζίνο 12%. Κομωτήρια, κέντρα αισθητικής 10%. Δεν τον πειράζει τον άλλον που δεν κουρεύεται. Πιο πολύ τον πειράζει που είναι ο οίκος ανοχής. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Όταν να τα πάρεις αποτελέσματα να τα πει. Και τελευταίο, εμπορικά καταστήματα, παιδιά, ένδυση, συσκευές, όλα αυτά εδώ, μόνο 2%. Αυτά τα δύο τελευταία δείχνουν και κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Ναι. Το κοινό σου στις γυναίκες. Δεν έχεις κοινό στις γυναίκες. Δεν έχουμε. Αλλά γιατί το ξέρω, κάτι περίεργο. Δηλαδή, τώρα, γιατί ο άντρας θα τον πειράζει, ρε φίλε, αν μαλλί και τότε. Αν η εκπομπή αυτή εδώ πέρα, ή η ραδιοφωνία. Τι φωνάζει, ποιος είναι. Μπίτ, εντάξει. Ναι, είχαμε γυναικείο κοινό, ήταν ένα πρωινάδικο, ρε παιδί μου. Κάναμε δύο γκόμενες εκπομπή και ήταν πρωινάδικο. Τα δύο τελευταία που έχεις εσύ εδώ τώρα και θα εγώ ήτανε... θα ήταν τα δύο πρώτα, να πούμε. Πολύ πιο πάνω. Γιατί αυτό είναι δεικτικό του κοινού της Μαρμίτας, ρε φίλε. Εδώ δείχνει πόσο καύρι είμαστε. Το καφενιακό το τέτοιο, εδώ τα φαίνεται. Τα μπουρδέλα ήρθαν τρίτη θέση τώρα. 13% τα μπουρδέλα δεν υπάρχει στατιστικό τέτοιο. Δεν υπάρχει, φοβερό. Μπάρε εστιατόρια, σινεμά. Να παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά, Mr. Anderson, για τα beats. Bill τελικά βγάλατε απόφαση για τις γιορτές. Θα σας βλέπουμε live. Αύριο, παιδιά, Μεγάλη Παρασκευή, θα έχουμε 7 με 9 ζωντανά, κανονικά, από εδώ. Και Κυριακή θα γίνει και Μαρμίτα Κυριακής. Νομίζω δεν έχετε παράπονο, μόνο ένα Σάββατο δεν θα έχουμε εκπομπές. Όλες τις άλλες μέρες θα κάνουμε παρέα, έτσι. Γραπτόπουλε Χατζινάκο, καλησπέρα σας. Ο Κόκκινος είναι βαριά καραπτινόπληκτος, γιατί είπε ότι επέζησε άνθρωπος από τον Κοροδοϊό που επέζησε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ γεννήθηκε μετά από αυτόν. Επίσης, γιατί τώρα τελευταία λέει κάτι σχετικά με έναν τύπο έξω από τα νεκροταφεία, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Είπε ότι έζησε ένας άνθρωπος από κορονοϊό, ο οποίος έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λέμε, δεν γίνεται αυτό. Πόσο είναι, ρε φίλε, 120 είναι. Έκανα λάθος, λέει. Πρώτο Παγκόσμιο, Δεύτερο Παγκόσμιο και κορονοϊό. Εν τω μεταξύ, πάνε να παίξουν τα βιντεάκια του, τα σποτάκια του, οι ηχολήπτες, τις μαλακίες που λέει, και τους παίρνει τηλέφωνο και τους παρακαλάει να μην τα βάζουν. Σε παρακαλώ, αν μην το βάλεις αυτό. Ρε βλάκα.
Εσύ απαυτάζει. Πρώτο παγκόσμιο. Δεύτερο παγκόσμιο. Αμέσω πόλεμο. Πόλεμο τη Κορέα. Φίλο μαλάκα κόκκινε. Του λέω. Εσύ απαυτάζει. Άμα σε κόψουν αυτά, δεν είχε. Ναι, α πούμε. Εκεί. Το κινητοβιομηχανία που είπε χθε, λέω κόψτο. Παίρνει τηλέφωνο τον Νικολίπτη, λέει μην το κόβει. Γι' αυτό σα καθιστώ υπεύθυνου να τα κόβετε εσεί. Ναι. Ναι. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι και αυτό είναι ο τρίτο παγκόσμιο, υπάρχει άνθρωπο που έχει περάσει τρει παγκοσμίου πολέμου. Καλησπέρα από ένα παλιό ακροατή. Θυμάμαι ακόμα το καλοκαίρι που ήμασταν εδώ με Στέφανο και Βασίλη μέχρι τι 3. Ναι, καλησπέρα, ΑΕΚ. Καλώς. Για παρέα, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, Βασίλη. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι. Σταμάτα να θε να απαξιώνει του νεαρού παίκτε. Α γίνουν παίκτε μεγάλοι, να μην του απαξιώνουμε. Προ το παρόν. Ποιο απαξιώνει. Ποιον απαξίωσε εγώ. Τον Τζιμίκα. Τον Τζιμίκα, τον Γιαννούλη. Τον πώς το λένε, του ΠΑΟΚ, τον Εκστρέμ. Τον Λεμιό. Όχι το Λεμιό. Το άλλο τον Πιτσιρικά. Το Λάμπρου. Όχι το Λάμπρου. Και το Λάμπρου. Ποιο βρε μαλακά άλλο Πιτσιρικά. Ένα καινούριο ρε που τραυματίστηκε τώρα. Ένα Πιτσιρικά που δεν έπαιξε, δεν πρόλαβε. Τραυματίστηκε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ποιο ρε μαλακά είπαμε. Τι είπαμε να πούμε. Έβλεπα παλιές εκπομπές. Ο Τζόρνταν είχε ανοίξει εστιατόριο. Όχι, άλλο είχε ανοίξει εστιατόριο. Ο Τζόρνταν έπαιρνε τα λεφτά από εκεί. Γαϊτανίδη. Γαϊτανίδη. Είπα πολύ καλά λόγια. Τι να πω δηλαδή. Για ποιον να πω καλά λόγια. Αν έχει τρίπλα, είναι ταχύς, σκοράρει, μπορώ να πω τίποτα ότι δεν είναι καλός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Άμα δεν τριπλάρει, είναι αργός, δεν έχει κεφάλι, δεν το ένα, δεν το άλλο, πώς θα τον πω καλό. Επειδή είναι νέος. Και εγώ ήμουν νέος και ήμουν κοντός. Και τι να κάνω, με βάλουν κάτω την εστία. Δεν με βάζανε στη μεγάλη την ομάδα. Με βάζανε στις μικρές. Ντουρ Γουλφ 44. Καλησπέρα Κωστή και Βασίλη. Θα τον λιώσουμε τον κορονοϊό. Δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερη προσπάθεια, ρε φίλ. Ραπτό έβλεπα χθες όταν είχατε πάει στο Άκουτι. Είπαν πόσα κιλά έχασες από τότε. 10. Φαίνεται τεράστια διαφορά. Φίλε, δεν ήταν τα κιλά. Έπαιρνα 8 μήνες κορτιζόνη, ήμουν άρρωστος. Πρισμένος ήσουν, ταούλη. Στο πρόσωπο ήσουν ταούλη τότε. Είχα ένα ουρολογικό πρόβλημα, περίεργο, για το οποίο να πούμε έφαγα 8 μήνες από τη ζωή μου και 8 μήνες κορτιζόνη με ντροξ. Έκανα πολλή προπόνηση, δεν έτρωγα ζάχαρη, αλάτι κτλ. Παρά τα αυτά είχα πριστεί. Ναι. Και είχα πριστεί γιατί ούτως ή άλλως το σώμα το δικό μου είναι εύκολο στο να παίρνει. Κάνω μεγάλες προσπάθειες. Εσύ εύκολα χάνεις κιόλα ή δύσκολα χάνεις. Δεν χάνω τώρα πια. Μετά τα 50 δεν χάνω εύκολα. Ναι. Για να κρατηθώ έτσι όπως με βλέπεις, κάνω αγώνα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Με πολύ προπόνηση. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα για το πρόγραμμα που τρέχει. Λοιπόν, για πες τι γίνεται. Το τρέχει λοιπόν, ο διαγωνισμός. Πήρε παράταση μέχρι 22. 22 του μηνός, 22 Απριλίου, το βάουτσερ των 600 ευρώ για κατάρτιση και για σεμινάρια για πάρα πολλά επαγγέλματα. Όσοι διαθέτετε μπλοκάκι και εξασκείτε κανονικά νόμιμα το επάγγελμά σας, τρέχει σεμινάριο επιδοτούμενο με 600 ευρώ. Μπαίνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα απλά και ωραία, αξιοποιείτε τον ελεύθερό σας χρόνο τώρα και λόγω κορονοϊού. Παίρνετε ζεστό χρήμα, 400 ευρώ προκαταβολικά και 200 ευρώ μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Μπείτε στο site μας, υπάρχει έτοιμο το link που μπαίνετε να συμπληρώσετε τη φόρμα. 100 ώρες εκπαίδευση από το σπίτι σας. 4 εκατοστάρικα μπροστά, 200 ευρώ μετά το πέρας του σεμιναρίου. Πολύ καλή ευκαιρία, αξιοποιείτε το χρόνο σας, γίνεστε καλύτεροι στο επάγγελμά σας και οικονομάτε και φραγκάκια ζεστά. Η εκπράξεις. Έτσι, επιδοτείτε από το ΕΣΠΑ. Και να ξέρετε, παιδιά, ό,τι είναι από το ΕΣΠΑ, τα λεφτά πέφτουνε. Ναι. Είναι εγγυημένη ιστορία, έτσι. Μπείτε μέσα, αξιοποιήστε την ευκαιρία όσοι γουστάρετε, συμπληρώνετε τη φόρμα και συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Μέχρι 22 του μηνός πήρε παράταση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Σ' αρέσει κεραμαίος. Κεραμιδαίος. Ο κεραμαίος. Ναι. Σ' αρέσει η γυναίκα. Είχα το κακό επάνω της. Τα στενά χείλια δείχνουν μια κακία. Μικρά χείλια, ναι. Μικρά χείλη, κεραμαίος. Μικρά χειλάκια, ναι. Πάνε να τη φιλήσεις και... Βγάζει και κάτι και στα μάτια της βγάζει και μια ψυχράδα κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί αυτή να είναι στο σεξ, ας πούμε, κοίτα, φωτιά. Κοίτα, αυτή, ξέρεις τι, αυτή βγαίνει και δεν βγαίνει, δεν πολύ βάφεται, βλέπω, δεν πολύ ωραία, ωραία χαρακτηριστικά. Δεν άσχημη κοπέλα. Στο σεξ τη λες να κάνει τίποτα. Δεν τη βλέπω. Μη το λες, δεν ξέρεις, θα τη σιγανά από τα μάκια. Εδώ είναι, για πείτε μας, η κεραμαίος κάνει καλό σεξ, πιστεύετε, ναι ή όχι. Είναι κρυφό ποταμάκι, κοίτα το χαμόγελο το ύπουλο. Θέλα, έχει μια, ναι.
κρύβει κάτι μέσα. Ξέρεις που είναι αυτές οι στενές επάνω, είναι στενές και κάτω να έχεις υπόψη σου. Και αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, να σου πω για την Κεραμέως, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραία κοπέλα. Λοιπόν, Νέστορ Μακνόου, 10. Χατζινάκο, μεγαλύτερος στρατηγός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο στρατηγός Ζούκοφ. Ο Πάτοφ. Ο Πάτον. Ζούκοφ. Ο Πάτον. Ο στρατηγός Ζούκοφ, ο οποίος ήταν στην πολιορκία του Στάλινγκραντ, μπόρεσε και απόδυσε το γερμανικό στρατό και μετά επίσης ήταν και στην πολιορκία του Βερολίνου που μπουκάρανε μέσα οι Ρώσοι και τους κάνανε γυαλιά καρφιά. Στρατηγός Ζούκοφ. Ο Λευκορώσος στρατηγός του Σοβιετικού στρατού. Σ' άρεσε. Μου λέει, μου ρώτησε το παιδί, κορυφαίο στρατηγό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τσιόρδας θα κατέβει για εκλογές, πιστεύω ναι. Αν είναι φιλόδοξος ή ματαιόδοξος, πιστεύω θα κατέβει. Και δεν θα χαλάσει και την εκλογή. Δεν μου βγάζει, ναι. Δηλαδή ο Τσιόρδας δεν μου βγάζει, ρε φίλε, για Νέα Δημοκρατία για να κατέβει. Φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος αριστερός. Ο Τσιόρδας. Φαίνεται, ρε φίλε, δεν είναι. Είναι φυσιογνωμία αριστερού. Καλά, δεν είναι για Νέα Δημοκρατία αυτός. Καραδεξιός είναι, ρε. Τι λες, ρε. Ο Τσιόρδας. Χαζός είσαι, ρε, που είναι δεξιός ο Τσιόρδας. Ο Τσιόδρας, ρε. Έχεις ακούσει συνέντευξη για το μεταναστευτικό. Το Τσιόδρα. Ναι, έχεις δει συνέντευξη. Αριστερή αυτή η μούρη με την εκκλησία. Πλάκα κάνεις. Έχεις δει κανένα με τις εκκλησίες αριστερό, ρε. Ρε τώρα τον πήραν εκεί πέρα. Δεν ξέρω μήπως αλλάξει στρατόπεδο. Ο Τσιόδρας ήταν αριστερός. Τι λες τώρα. Πλάκα. Διάβασε συνέντευξη για τους μετανάστες. Πού είσαι, το 17. Διάβασε το 17, μπες στο YouTube και άκουσε. Αλλιώ, τέτοιο. Αλήθεια, λες. Συνέντευξη. Βέβαια. Βόρεια προάστια. Επάνω Κηφισιές και τέτοια. Μαλάκα σε ριζό σκύλο ήταν ο Τσιόρδας. Πλάκα κάνει. Έχει αυτή η μούρη κομμουνιστική. Βέβαια. Αυτό ανέραστο. Λοιπόν, Mr. Anderson, ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για τα beats. Bill και rap. Τελικά νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε εποχές που μέσω Twitch και YouTube εσείς μιλάτε ελεύθερα και εμείς συμμετέχουμε. Μακάρι να μην μας κόψουν οι προύχοντες του πλανήτη G. Φοβερό μήνυμα. Ευχαριστούμε, Mr. Anderson. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κόκκινος με το 4G. Είναι ενάντια, αλλά τη smartphone και την, πώς τη λένε, τη Wind, την έχει ξεσκίσει να πούμε. Αυτά τα 4G και 5G, τις επόμενες γενιές, αν κάνουν ζημιά, αλίμονο στα παιδιά που... Τον έχω γνωρίσει τον Basclass. Ήταν στην Ανατολική Στράκη, σε ένα σούπερ μάρκετ, ήταν, πώς τη λένε αυτούς, που κουβαλάνε στην αποθήκη, ήταν αποθηκάριος. Έχει φοβερό αρχείο ο Basclass. Ναι. Σήμερα ο Basclass με τον κόκκινο κάνανε φοβερό ντουέτο, τελευταίο τηλεφώνημα. Κλάρε Ζέντφορντ, Γκατούζο, παιχταράς. Ωραία μίλαν εκείνη. Νομίζω είναι η τελευταία μίλαν που πήρε παιχταράς, πρωτάθλημα. Ναι. Με Ζέντορφ, Γκατούζο, Μαλντίνι ακόμα, Σεφτσέγκο μπροστά. Έπαιζε ο Μαλντίνι. Σεφτσέγκο, Αμπροζίνι, Μηχανάκη. Είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε η Μίλαν. Σεφτσέγκο. Ναι. Τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε. Ρωτάνε το Σαββατοκύριακο, θα του κάνουμε παρέα. Κυριακή μόνο. Κυριακή Μαρμίτα, αύριο 7 με 9 θα έχουμε κρυφό σχολείο έκτακτο. Έτσι. Ο Χιμένεθ ο Αεξής, εκείνος ο κρυόκολος που έμοιαζε με τον... με τον Χιμένεθ ο Αεξής. Λίγος φοβόταν. Παιδιά, όταν έχεις δημόσιο λόγο και φοβάσαι, μην μπαίνεις στον κόλπο. Όχι, όχι, όταν πήρε το πρωτάθλημα η Μίλαν, φίλε μου, Σεφτσέγκο έπαιζε. Το θυμάμαι πολύ καλά, έπαιζε ο Σεφτσέγκο. Ρα, πες μου όμως γιατί ο Ιωαννίδης να θέλει να γίνει υπουργός αντί να προπονεί και να κονομά κάνα μύριο το χρόνο. Κοίταξε, τον κύκλο του τον έκανε. Πήγε... Όταν έγινε υπουργός είχε τελειώσει, ήταν πολλά χρόνια στην προπονητική, ρε φίλε. Στην προπονητική ήταν ο Ιωαννίδης από πότε ήταν στον Άρη, 86-87, πότε είχε αναλάβει. Το 11 δεν έπαιζε ο Τσεφτσέγκο, λέει, στο τελευταίο πρωτάθλημα. Α, και ποιος ήταν, ο Ιντζάκη ήτανε. Δεν ήτανε, ναι. Φοινικό ψίγουρο είσαι, ρε. Εγώ νομίζω ότι ήταν. Θα δούμε για ένα χρόνο τώρα γίνεται όλη η ιστορία. Ναι. 5 χιλιόμετρα σε 20 λεπτά, φίλε, είσαι επαγγελματίας στη Βίστα, εσύ. 16 λεπτά. Με Ιμπραήμοβιτς. Μπορεί να κάνω λάθος, ναι, για ένα χρόνο ενδεχομένως. Μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά, εντάξει. Το καλύτερο γαμίζει, λέει, 2003 που έριξε η Μιλανάρα μας. Η εκδίκηση στην Αθήνα, η εκδίκηση στο Ολυμπιακό Στάδιο με αντίπαλο τη Μίλαν, που ήταν πολύ γλυκιά εκδίκηση, με το 2-1 τότε με Ιντζάκη, νομίζω έβαλε και τα δύο ο Ιντζάκη το 11 και αποσύρθηκε που λέει ο Ρωσονέρος, σωστά. Σωστά. Δεν έχω άποψη για το 4G. Δεν έχω άποψη, δεν λέω. Δεν ξέρω. Δεν έχω κατηδίαν άποψη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις. Για το 4G δεν έχω καμία άποψη.
Η καλύτερη μίλα το 94 έλεξε 4 στην Μπάρτσα. Ναι, το θυμάσαι εκείνο το 4-0. Το θυμάμαι. Με τον Κρόιφ να πούμε. Το θυμάμαι. Στο 94, 4-0. Ναι. Στο τελικό. Πώς το λέγαν, τον παιχταρά του Σέρβο. Όχι Σαβίσεβιτς. 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 Τότε του Τσιμίκας για Λέστερ. Φίλε, ο Τσιμίκας με το που πάει στην Αγγλία σε μεγάλη ομάδα, σε 6 μήνες θα δείτε άλλο Τσιμίκα. Θα δείτε άλλο σώμα. Θα πάρει μυϊκό βάρος. Θα δείτε άλλο σώμα. Ναι. Και έτσι και το πάρει αυτό. Ενδυνάμωση. Αυτά τα 2-2,5 κιλά όγκο. Ναι. Και παραπάνω που θα πάρει, χωρίς να χάσει την ταχύτητά του. Θα δείτε έναν άλλον αθλητή. Ο Τσιμίκας καλό θα του κάνει να φύγει σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Γιατί έχει όλα τα στοιχεία εκείνα, ιδιαίτερα αμυντικά, να παίξει αμυντικός, αριστερός μπακ. Και άμα τον δείτε στην Αγγλία, θα δείτε, επαναλαμβάνω, άλλα σώματα, άλλο σώμα. Ο μόνος παίκτης που πήγε στην Αγγλία και γύρισε χειρότερος από εκεί, από όλους τους παίκτες που πήγαν, ήταν ο Βέλιος. Που είχε κάθε παίκτης ένα γυμναστή δικό του, πριβέ. Ναι. Άμα δείτε τα ποδητήρια εκεί πως ήτανε, πήγα μια μέρα στο μπαμπά του Βέλιου πριν κάποια χρόνια και μου έδειξε φωτογραφίες που γυμνάζεται και τι κάνουνε. Ναι. Μου φύγαν τα μαλλιά που δεν είχα. Κι όμως αυτός ο νοθρός ο Βέλιος, γιατί είναι νοθρός, μαρθακός, πηδάει ο Βέλεθ και του παίρνει κεφαλιά 7 πόντους πιο χαμηλός, που δεν παίζει με τα χέρια, που δεν είναι αλήτης, που είναι τι να πω, η σοκολάτα ίων του λείπει, να πούμε, από το να παίζει. Φυσικά έχει πολύ ωραίες εκτελέσεις μερικές φορές μέσα στην περιοχή, αλλά δεν είναι ο center for, ναι, ο οποίος, να πούμε, πέσει ο αλυταράς, γιατί είναι και γερό παιδί, σου κάτσει ακονιά, σου πει την Παναγία σου, θα σηκωθεί απάνω, θα παίξει λίγο βρώμικα. Δεν είναι Μητρόπουλος, δεν είναι Θανάσης Δημόπουλος. Δεν είχε την αλήθεια την ποδοσφαιρική. Ναι, εκεί μπλέκεις. Ραφαήλ 1995, ναι. Ραπ γνώμη για Καρλίνιος, τον φόρ που πήρε ο Παναθηναϊκός από τον Ιανουάριο φέτος. Καλός είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι έκανε πέρσι. Ναι. Παιδιά, πάντα θα βλέπετε την περσινή χρονιά. Μας λέει και ο Garden of Stone ότι ούτε ο Μήτρογλου έπιασε στην Αγγλία. Είναι δύσκολη η Αγγλία, ναι. Η Αγγλία δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι. Εδώ... Ο Manipulated ηρωνεύεται. Καλησπέρα στους δύο μοναδικούς ανθρώπους στον κόσμο που ξέρουν την αλήθεια για τον κορονοϊό. Δεν ξέρουμε την αλήθεια για τον κορονοϊό. Βλέπουμε όμως και εκτιμάμε. Η εμπειρία είναι αυτή η οποία μας κάνει να μην πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε. Okay. Ή να μην τα πιστεύουμε όλα. Όλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είμαστε οι πρώτοι που λέμε η πούτσα έρχεται και είναι μεγάλη όταν βγείτε μαλάκες από εκεί μέσα. Εκεί θα τα δράματα. Έτσι. Εκεί θα τα δράματα, να πούμε. Ραπτόπουλε, η φωνή του Bass Class δεν είναι η ίδια του Γεωργίου, μας λέει ο Nick the Greek. Ναι. Κωστή. Η Ανθούλα, χάλια μαύρα λέει στη Λέγια Βαρσοβίας έπαιζε ο Καρλίτος, λέει λίγα πράγματα. Μάλιστα, μπορεί να τον έχει παρακολουθήσει η Ανθή που ήταν στην Πολωνία. Εγώ ολόκληρο μάτσε τον είδα. Είδα στιγμιότυπα που μου δείξανε βάζελοι φίλοι μου και ο Γιώργος ο Μάντζιος. Λοιπόν, παιδιά, τρέχει δημοσκόπηση. Ποια επιχείρηση, ποιο είδος επιχείρηση σας έχει λείψει περισσότερο λόγω κορονοϊού? Έχουμε βάλει πολλές κατηγορίες. Μπείτε στο site μας να ψηφίσετε. Να μπει καμία γυναίκα. marmita.pavlasports.gr, να δούμε και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Καταστήματα εστίασης, καφέ, μπαρ, εστιατόρια 44%. Δική μας είναι αυτή όλη. Χώροι ψυχαγωγίας, θέατρα, σινεμά, γήπεδα, γυμναστήρια 19%. Μπουρδέλα. Οίκοι ανοχής τρίτο με 13%. Χάλκινο μετάλλιο μέχρι στιγμής. Προμποτζίδικα καζίνο 12%. Κομωτήρια κέντρα αισθητικής 9% με όλο τον κόσμο 2 μήνες ακούρευτο, δεν το πειράζει. Εμπορικά καταστήματα, ένδυση, συσκευές 2%. Μαλάκα. Έχουν ψηφίσει 450 άτομα, μόνο 11 άτομα τους έχουν λείψει στα εμπορικά καταστήματα. Είναι τρομερό. Αποκλείεται να είναι και αυτή η γυναίκη. Μπορεί να έχει τίποτα ξεμείνει, κάνα παπούτσι, κάνα παντελόνι να μην του κάνει και να έχει από αυτή, ναι, την άποψη. Το πρακτικό της υπόθεσης, ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, όχι, παιδιά, το shopping που κάνουν, να πούμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, στηρίξτε την προσπάθεια, διαβάζετε τα μηνύματά σας. Κάποιοι καινούργοι ίσως και από το YouTube βλέπουν σήμερα εδώ πέρα και την κατάσταση, βλέπουν το chat, emoticons από τους πρωταγωνιστές της Μαρμίτας και πάρα πολλά άλλα. Δεν διαγωνισμοί. Τρέχει διαγωνισμός, 3 μπλούζες πόλο Μαρμίτας με υπογραφή Ραπτόπουλου, κλήρωση 30 του μηνός για όλους τους παλιούς και νέους subscribers. Καρδιτσιώτης αριστερός, Θανάσης, ναι, καρδιτσάρας.
Σιόρδας δεξιός, 7 παιδιά και ψάλτης. Επειδή ο γιατρός είναι χαμηλών τόνων, πάει να τον βγάλει ο Χατζινάκος αριστερό. Δεν είναι, ναι, μπορεί να είναι αριστερό. Δεξιός και να είπε τις δηλώσεις που έκανε για τους μετανάστες. Τι είπε δηλαδή. Βάλε στο YouTube να δεις, δηλώσεις το 17. Υπάρχει περίπτωση δεξιός άνθρωπος να κάνει τέτοιες δηλώσεις για τους μετανάστες. Το 17 τι είχαμε, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ωραία. Ως τι μίλησε αυτός. Ως γιατρός. Ως γιατρός να πει τι για τους μετανάστες. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τον είχαν καλεσμένο σε κανάλι. Ναι, μαλάκα, τι κατάλαβες, είναι ο Τσιόρδρας. Ο Τσιόρδρας είναι όπου είναι ο μεγάλος. Άλλο αυτό. Ναι, πάει, χώνεται. Προφανώς και θέλαν να περάσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι καλοί που είναι οι μετανάστες. Το βρήκανε το Τσιόρδα. Πες εκεί καλό για το. Μάλλον είναι το καλό παιδί που είναι βολικός με την εξουσία. Έτσι τον κόβω τον Τσιόρδα. Πολύ φλωροπουστόφατσα να πούμε, τον βλέπω. Δεν το χωνεύω εγώ τον Τσιόρδα, να έχεις υπόψη. Λοιπόν, Αριανοϊός. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Εσάς θέλουμε, είστε καλύτεροι και ταλέντο όπως πρέπει. Χατζινάκο, βάλει δημοσκόπηση για το κέρατο μετά το τέλος του κορονοϊού και σε ποιες ηλικίες θα είναι άνδρες ή γυναίκες. Εντάξει, τόσο 40 με 50 τόσο στατιστικά δεν μπορούμε να βάλουμε. Το πω εγώ το κέρατο, σε ποιες ηλικίες γίνεται. Ραπτόπουλε, πώς σου φάνηκε ο κόκκινος γουλί. Θα το κάνουμε βιντεάκι αυτό. Δεν τον είδα το μαλάκα. Άσο, θα το ανεβάσουμε. Δεν είδα αυτή την ομορφιά, δεν την είδα. Εγώ έχω το προνόμιο να ακούω την ομορφιά του κόκκινου. Εκεί αυτά είναι τα ωραία του κόκκινου. Αυτά μου αρέσουν εμένα στο κόκκινο. Ας τώρα τα μαλλιά του κόκκινου. Εντάξει, ο κόκκινος μικρός ήταν ωραίο παιδί, να έχεις υπόψη σου. Ναι. Ήτανε, ναι, πιο λίγα κιλά, το κεφάλι βέβαια μεγάλο ήταν. Ήταν ωραίο αγοράκι. Μύτη μπόζο, μικρά ματάκια, μικρά αυτάκια. Και στο Άγιον Όρος πέρασε καλά, να πούμε. Λοιπόν, ο Καρνίλιος Λαμπ Γκολ 2-17-18-36. Ναι, ξέρω ότι έχει βάλει γκολ πολλά. Τώρα η κυρία, γιατί αν τον έχει δει σε ολοκληρωμένα παιχνίδια και δεν της άρεσε η γενικότερη εικόνα του, φέρτε το κόκκινο την Παρασκευή. Καλά, ναι. Γιαννακόπουλος όταν έπαιζε Μπόλτον ήταν επικός. Φέρτε τον ένα, φέρτε τον άλλον. Είναι εμείς θα ρηχτεί σε όλο τον κόσμο. Δεν, φέρτε τον ένα και φέρτε και τον ωραία, άλλον. Ο Στραβοστόμης έχει μια ωραία άποψη εδώ για τη Σουηδία που τα έχει αφήσει σχεδόν όλα ανοιχτά. Όταν όλες οι οικονομίες θα καταρρεύσουν, αυτή θα αντέξει. Να πω όμως κάτι άλλο για τη Σουηδία. Η Σουηδία μπορεί να έχει καλή σχέση το κράτος με τον πολίτη, ναι, και να το πει και να πει το κράτος στον πολίτη: μην είναι μέσα ρε μαλάκα, πρόσεξε ρε μαλάκα, θα το τηρήσει. Ο μαλάκας ο Έλληνας δεν θα το τηρήσει. Είναι απίθαρχος. Η φύση μας είναι τέτοια, να είμαστε απίθαρχοι. Άμα τον Έλληνα δεν τον ποβερίξεις, δεν τον γαμίσεις, γι' αυτό τους γαμούσε τους κομμουνιστές ο Πατακός. Ο Έλληνας θέλει γαμίσει. Ξύλο, βία, bullying. Δεν μπαίνουμε σε μια, πώς το λέμε, μια εσωτερική πειθαρχία. Εσωτερική πειθαρχία είναι αυτό το πράγμα το οποίο ο άνθρωπος από μόνος του λαμβάνει και πειθαρχεί. Εγώ που με βλέπετε έτσι όπως είμαι, είμαι πολύ πειθαρχημένος, έχω εσωτερική πειθαρχία σε πολλά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να με βλέπετε έτσι όπως με βλέπετε, έχω πειθαρχία σε πολλά πράγματα. Στο χρόνο μου, στο ωράριό μου, στη δουλειά μου, πότε θα είμαι, πότε δεν θα είμαι, στις πληρωμές μου. Πειθαρχία. Εσωτερική πειθαρχία ο Έλληνας ο μαλάκας δεν έχει. Τέλος. Τι είναι αυτό. Είναι αυτό το πράγμα, το φέρεις στο σπίτι σου τώρα. Αυτό το πάρεις στο σπίτι σου, το κάνεις γαμπρό αυτό το πράγμα τώρα. Οπα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κοίτα, κόλο δεν υπάρχει, άκολο. Κόλο, άκολο. Κοίταξε, πέφτει το παντελόνι ενώ η κοιλιά από πάνω, το κόλος δεν υπάρχει. Είναι αυτό σου λείπει τώρα. Μαλάκα, ωραίος είναι ο Γουλή. Καλώς είναι. Δεν του πήγε. Του πήγε. Ναι, του πήγε. Του πήγε Γουλή. Καλώς είναι. Πιο καλός από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Ελεϊνός ήταν. Απέκτησε στυλ τώρα. Ναι, έχει τύπο, ναι. Με θυμίζει ένα μπασκετμπολίστα που είχε ο Άρης, το Ρεν Φρόου. Τι, τόσο μεγάλο κεφάλι είχε ο Ρεν Φρόου. Ρεν Φρόου. Ναι. Και το κεφάλι. Μπορεί να τον ακούσουμε τι λέει το μαλάκα. Έχει πολύ γέλιο. Δεν ξέρω γιατί δεν έρχεται εδώ. Α, για κάτσε λίγο. Για δώσε να τον ακούσουμε, να γελάσουμε λίγο. Τι είπε η κουφάλα, πάντα εκεί. Εν τω μεταξύ το κάγκελο το βλέπω πολύ χαμηλό. Αν πιει κανένα ουίσκι και κάνει πίσω βήμα, πρώτα δε κάτω. Αδόκεν! Ναι. Κάτσε, θέλει ρύθμιση αυτό τώρα. Γαμό του. Πού το είδατε το στυλ. Ναι, ναι. Τύπος και υπογαμός. Λοιπόν, το σώμα του κόκκινου πρέπει να μπει στα γυμναστήρια για αποφυγή. Εντάξει, και χειρότερα σώματα, μην νομίζεις. Για κάτσε. Μας είπα να μείνουμε σπίτι και μείναμε γιατί έπρεπε.
κλείσαν τα εμπορικά καταστήματα, πολλοί άνθρωποι τραβάνε ένα μεγάλο λούκι, δεν είναι και μικρό, αλλά κρατάμε γερά. Και επειδή κλείσαν μαζί και τα κουρία, κάτι έπρεπε να κάνουμε και για το κεφάλι μου. Το ξύρισα. Για ένα πολύ συμβολικό λόγο, τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι. Το μαλλί μου θα ξαναβγεί μια μέρα, όπως θα ξαναβγούμε όλοι εμείς έξω από το σπίτι. Αυτό να θυμάστε. Το κοινωνικό μήνυμα ότι το μαλλί θα ξαναβγεί όπως θα βγούμε όλοι από το σπίτι. Πόσο μαλάκας μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν πήρε λεφτά και λέει μαλακίες για να κάνει, για να πάει με το σύστημα μαζί. Ο άλλος πήρε, οι άλλοι πήραν ένα καλό λεφτά και ο μαλάκας λέει μείνετε μέσα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ψάχνει κάτι τέτοιους μαλάκες, τζάμπα, για να κάνει τη δουλειά της. Μιλάμε για τρομερό μαλάκα να πούμε. Πήγε τζάμπα να κάνει το μείνετε μέσα. Μιλάμε για μαλάκα τώρα. Θέλει να κάνει δουλειά μαζί μου αυτός, με χορηγίες και τέτοια. Μιλάμε για μαλάκα τώρα. Ευχαριστούμε Mr. Anderson για τα beats. Μόνο ένα κεφάλι φαίνεται από τον κόκκινο χωρίς πλάκα. Ο καλύτερος είναι. Γεια σου ρε Mr. Anderson, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ράψει η Σουηδία μόνο χτες 112 νεκροί. Στην Ελλάδα σε ένα ολόκληρο μήνα έχουμε λιγότερους από τη Σουηδία. Μόνο χτες με ίδιο πληθυσμό και ίδιες ημερομηνίες. Σαν καρτούν είναι ο κόκκινος. Η Λατινοπούλου μου είπε να το κάνω. Μένουμε σπίτι. Εγώ στο μπαλκόνι μου, φαλακρό στο στούντιο. Λοιπόν, 10 ολόκληρα, 9 σκαρίζει. Θέλουμε τι λέει, emoticon με γρουγκουλί κόκκινο. Θα γίνει και αυτό. Αυτό πρέπει να επιληφθεί ο moderator. Πολλά μηνύματα για το στούντιο. Θα το κάνω αίτηση στο moderator έτοιμα. Παιδιά, ρίχτε κανένα subscribe να ξεκλειδώσουμε θέσεις για emoticons. Να βάλουμε κόκκινο γουλί. Ο Στρούγκεν τι είπε. Έχεις δηλώσει Στρούγκεν. Τι ο Στρούγκεν. Σχολιάστε δηλώσει Στρούγκεν. Τι είπε ο Στρούγκεν. Α, δεν ξέρεις κι εσύ. Πιθανούς ιδιοκτήτες. 10 από αυτά βρέθηκαν στο Μετρόπολη 95,5 και θα τα χαρίζουμε για το Πάσχα. Αυτά είναι γούστα. 10 ολόκληρα ανιά χαρίζουμε. Αυτά είναι γούστα. 10 ολόκληρα ανιά χαρίζουμε. Αυτά είναι γούστα. Τώρα στο πνεύμα των ημερών δεν μπορούσαμε να μην το βάλουμε. Σχαρίζει. Τι κρεπάλι ρε μαλάκα τους στερήσαν τους Έλληνες ρε μαλάκα. Τι κρεπάλι τους στερήσαν ρε πούστη. Τι κρεπάλι είναι αυτή. Λοιπόν το Τσίπουρο κατεβαίνει. Τι είπε ο άνθρωπος, δίκασε απλά λέει. Είπε ότι όσοι παίζουν λέει πληρώνονται. Και ότι ο Ένικ δεν του μιλάει. Ότι ο Ένικ δεν του μιλάει. Το Σοντγκρέν. Είπε ότι όσοι παίζουν πληρώνονται και ότι ο Ένικ δεν του μιλάει. Ναι. Κοίτα, μπορεί να πάει ο Στρούγκεν αύριο σε άλλη ομάδα και να παίξει. Μπορεί, ξέρεις, καμιά φορά που λέμε ταιριάζουν τα χνότα μας, η χημεία μας κτλ. Εγώ όταν τον είδα ψηλό, δυνατό, με αυτό το παράστημα κτλ. Είχα πάρει κάποια βίντεο στην προηγούμενη του ομάδα που έπαιζε το 3-5-2, έπαιζε όλη την πλευρά. Μου φάνηκε πολύ παράξενο ότι αυτός... Λες σε μαύρα χάλια, ναι. Έχασε σε έκρηξη ένα πράγμα, δεν ξέρω. Δηλαδή, σαν να τον πείραξε η αλλαγή του κλίματος, τον επηρέασε. Δηλαδή, άλλο παίχτη είδα εκεί, ναι. Άλλον είδα εδώ. Κοίτα, δεν προσαρμόζονται οι δύο παίχτες που έρχονται. Δεν προσαρμόστηκε, ναι. Το πιο πιθανό. Πρόσεξε. Τον πήρε και από κάτω. Δεν χειρίστηκαν και σωστά. Ναι. Ο Λάρσον, το θυμάσαι που είχε κάποια σκαμπανεβάσματα. Ήρθε τον Ιανουάριο. Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί οι παίχτες επηρεάζονται από τη ζέστη εδώ πέρα. Μπορεί. Το Λάρσον, το θυμάσαι στο ξεκίνημα τη χρονιά φέτος. Χώμα! Χώμα! Μόλις έπιασε η πρώτη δροσούλα και, και έπεσε η θερμοκρασία, βολίδα. Μπορεί αυτό να αυτό είδα να συμβαίνει και με τον Σούτγκρεν. Τον πρώτο καιρό δεν έπαιζε. Το γαμίσανε όμως. Μετά. Αλλά τον πήρανε και σερί. Του βάζουν τώρα το στόπερ δεξί μπακ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, το γαμίσανε την ψυχολογία. Κοίτα, του βγήκε και ο Ρόουζ εκεί. Δεν τον έβγαζε το Ρόουζ φίλε από εκεί. Δεν τον έβγαζε. Έλα, μωρέ, θα έπαιζε. Βγήκε... Δεν θα έπαιζε ο Δελιζήσει. Θα έπαιζε ο Ρόουζ με τον Βέλεθ. Ναι. Εντάξει. Θα έπαιζε ο Ρόζ με τον Βέλεθ. Εντάξει. Σε 12 με 18 μήνες το εμβόλιο. Ο κύριος Σύψας, καθηγητής λοιμοξιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα φάτε πούτσα ένα χρόνο κι εσείς κι εμείς. Μια χαρά θα τη φάμε. Και εγώ το βλέπω ότι ένα χρόνο θα πάει το Μπεσβιές, μέτρα ξεμέτρα. Κάνα χρόνο βλέπω θα πάει όλη η ιστορία, Ραπτόπουλε. Το Μπεσβιές. Κοίτα. Όχι ένα χρόνο κλειστά τα τέτοια. Ένα χρόνο θα υπάρχει αναστάτωση. Έχω δύο ανθρώπους που είναι σε φαρμακευτικές.
μου είπαν ότι υπάρχουν και εναλλακτικά. Δηλαδή έχουν βρεθεί κάποια εναλλακτικά τα οποία. Και συνέχεια θα βγαίνουν. Θα βγαίνουν εναλλακτικά τα οποία έχουν βέβαια κάποιες ψιλοπαρενέργειες, για να είμαι ειλικρινής. Αυτά μου είπανε, δεν το ξέρω το αντικείμενο, ρώτησα και έμαθα. Ναι. Αλλά θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν φέτος, ας πούμε. Δηλαδή θα δίνουν στους 10 που είναι σε βαριά κατάσταση που είναι να πεθάνουν και θα πεθαίνουν οι 4, ας πούμε. Κατάλαβες. Οι άλλοι εξαντιγλιτώνουν με αυτό το φάρμακο μέχρι να βγει το εμβόλιο και να οικονομήσουν οι άλλοι, να πούμε. Ωραία. Ρωτάνε αν έρθει ο Ασλαμάς. Φυσικά θα έρθει ο Ασλαμάς. Για αύριο, ναι. Ρωτάνε αν έρθει ο Ασλαμάς. Θα μας πει τώρα, δεν ξέρουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε 7 με 9. Άμα θέλει να έρθει ο Ασλαμάς. Ωραία. Αυτό που με ρωτάνε με τα σχολεία τι θα γίνει, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα. Τα πρώτα που θα ανοίξουν ήταν τα σχολεία. Ναι. Γιατί ήταν τα σχολεία? Θα υπάρχουν πιο μεγάλες αποστάσεις, ίσως κάποιες αίθουσες έξω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, θα το ορίσει και ραμές με το στόμα το μικρό. Αλλά είναι οι ομάδες οι οποίες δεν κινδυνεύουν. Είναι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν βέβαια στο σπίτι, σε παππούδες κτλ. Μπορεί να δοθεί κάποια εντολή. Και το παιδί είναι πιο δύσκολο να πειθαρχήσει άμα τα μολύσεις. Πάει στο σχολείο, μπορεί μετά να περάσει να αποκοράσει κάτι, ξέρω εγώ, από το αυτό. Πιο εύκολα ναι. Γίνεται τη δουλειά. Επειδή ναι. Είναι το παιδί, δεν μπαίνει σε χαλινάρι εύκολα. Πού αντιβάλλει σε χαλινάρι? Εγώ το δικό μου το παιδί έγινε μαλθακό. Ένα ζωηρό παιδί κτλ. Βαριέται. Έλα να πάμε γυμναστική, έλα να τρέξουμε να κάνουμε με το κινητό. Ψυχολογικό είναι αυτό τώρα. Τα μαθήματα στο Skype. Εντάξει. Ναι. Υπομονητικό παιδί είναι. Λοιπόν, εγώ, άμα με άφησε σε μένα 15 χρονών μέσα, δεν πάει να γαμηθείτε, ρε, πάει να κάτσω μέσα. Εγώ στην ηλικία της κόρης μου. Ρε, δεν πάνε να γαμηθείτε. Εμείς θα παίζαμε κυνηγητό, αν ήμασταν 15 χρονών, 16, κάθε μέρα κυνηγητό με την αστυνομία θα πλάκα, κάνεις τώρα, ρε. Δεν καταρχήν, ο Μηταράς. Ακριβόμασταν σε πολυκατοικίες, σε χαλάσματα, σε τέτοια. Το Μηταρά θα του είχα βάλει κάτι πρόστιμα, κάνα μάχη τα πλήρωνε. Δεν το γλίτωνε τα μάχη. Πάγα καμίσου ρε, πούστη, κάτσε εσύ μέσα. Σιγά μου καθόταν αυτό. Ναι, λοιπόν, δεν καθόμασταν μέσα. Παιδιά, άλλη μια φορά να πούμε εδώ πέρα για το πρόγραμμα που τρέχει με το ΕΣΠΑ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που καθόσαστε στο σπίτι να πάρετε 6 εκατοστάρικα επιδοτούμενα. Για πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με το ΙΕΚ Πράξης για πάρα πολλά επαγγέλματα. Μπείτε μέσα στο site μας marmitapavlasports.gr. Έχουμε με πολύ μεγάλα γράμματα εκεί τη σχετική δήλωση, όπου μπαίνεις μέσα, βλέπεις όλα τα επαγγέλματα, όλους τους κωδικούς, συμπληρώνεις την αίτησή σου, 100 ώρες σεμινάριο εκπαίδευσης από το σπίτι και 600 ευρώ ζεστά και κολαριστά, 400 ευρώ προκαταβολικά και 200 ευρώ με το πέρας του σεμιναρίου. Μπείτε στο site, ποστάρουμε και στο chat το σχετικό άρθρο. Να έχουν το μπλοκάκι. Και πρέπει να έχετε φυσικά να εξασκείτε το επάγγελμα νόμιμα και να έχετε μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Όσοι έχετε μπλοκάκι μπορείτε να μπείτε μέσα. Έτσι, όσοι έχετε μπλοκάκι θα μπείτε σίγουρα. Οι μπαμπάδες σας, οι μαμάδες σας. Οι μπαμπάδες ή μαμάδες, έτσι, σημαντικό αυτό, έτσι. Μπείτε μέσα, μην τη χάσετε την ευκαιρία. Πήρε παράταση από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 22. Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων. Λοιπόν, το μπούστι τον αριστερό, τον καρδιτσιώτη, δεν παλεύετε. Αυτή άντε πάλι. Δεν είναι όλοι δεξιοί ρατσιστές, αλλά όλοι οι ρατσιστές είναι δεξιοί. Πω, ρε καρδιτσιώτη, δεν κουράστηκες, ρε μπούστι. Το μπούστι. Δεν κουράστηκες. Πω. Εσύ με τους Αμερικάνους δεν είσαι ρατσιστής, θα πούμε. Τι? Ο κομμουνιστής. Ναι. Έτσι. Τι λέει, νησάκι. Να κάνω και διαφήμιση τώρα αυτό. Τι είναι, τι διαφήμιση? Στέλνουν τα μαγαζιά μας, είναι ανοιχτά εκείνο τα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν. Λάκης Γαβαλάς, ναι. Ραπ, έχω ακούσει ότι ο μεγαλύτερος μπερμπάντης ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 80 ήταν ο Πατίκας, λέει. Ισχύει? Ο Τζίμις. Πολλοί ήτανε δεκαετία του 80. Πάρα πολλοί. Εγώ ξέρω τον δικό μας, τον 40-10 στη Θάσο. Ναι, καλώς ήρθατε. Αυτός ήταν ωραίος. Εντάξει. Αλλά μπερμπαντάκος και τζάμπα δεν έκανε καριέρα. Ήταν παιχταράς από ό,τι μου είπανε. Δεν τον πρόλαβα εγώ το 40-10. Τον πρόλαβα εγώ. Ναι. 10 τόνους ταλέντο. Πολύ μεγάλο ταλέντο. 10 γραμμάρια μυαλό. Ένα ίδιο ταλέντο έπαιζε και στη Θάσο ένας εκεί πέρα. Τον πρόλαβα στην Καβάλα αρχές δεκαετίας του 80. Εκεί. Τέλη δεκαετίας, δηλαδή με Δανιήλ προπονητή, 79-82. Το θυμάμαι το 40-10. Με Κοϊβέρογλου, με Ανέστη,
με Δήμο Φιλιππίδη, με τον αδερφό του Φιλιππίδη, ναι. Με Τριανταφυλλίδη που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, το Στάθη, να θυμηθώ άλλους παίκτες της Καβάλας, δεν μου έρχονται στο μυαλό. Τέλος πάντων, εκείνη η ομάδα, με τον Ανέστη, έναν του ΠΑΟΚ που δεν τράβηξε, μάλιστα, τον πήραν εκεί και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, πού θα βρούμε αύριο γύρω Ραπτόπουλε, ρωτάει ο Φινικόπ. Στην Τούμπα έχει δύο καλά μαγαζιά. Θα είναι ανοιχτά αύριο? Γιατί να μην είναι. Εντάξει. Τι μαλάκες είναι, θα κλείσουν δηλαδή δύο καλά μαγαζιά. Λοιπόν, το οπότε ένα... δηλαδή αύριο εδώ θα είμαστε με γύρους, κάνα ουισκάκι, κάνα ναργιλέ, θα είμαστε εδώ πέρα πλήρες μενού. Ναι. Ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Βασίλη, εγώ τη Δευτέρα έφαγα κυνηγητό, λέει στον Άι Γιάννη, μας λέει ο Ρωσονέρος. Γιατί? Προφανώς βγήκε το παιδί έξω να πούμε για δήλωση του ψάχ, για βεβαίωση κυκλοφορίας. Εντάξει. Μπιλ, ποιο θα ήθελες για αντικαταστάτη του Βέλεθ, με ρωτάει ο φίλος μου. Καλή ερώτηση. Ο Ντίνο Ρώσο. Καλή ερώτηση. Από Ελλάδα? Ναι, από Ελλάδα. Γιατί από εξωτερικό. Ναι. Κοίτα, πρέπει να σκεφτούμε λογικά από ομάδες που μπορείς να πάρεις. Που μπορώ να πάρω. Πάμε σου, Ατρόμητος τι έχει? Ρισβάνη του Κόλου, τα 9 μέρα, τίποτα. Τρίπολη της Πλάκας. Δεν έχει χαίρι. Του Όφη. Τίποτα. Δεν έχει από Ελλάδα τίποτα, παιδιά. Από το ελληνικό πρωτάθλημα και εγώ μόλις μου είπες, δεν ήρθε κάτι στο μυαλό μου. Από ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό μου. Για πείτε μερικές περιπτώσεις εδώ στο chat, να μας δώσετε ιδέες. Βοηθήστε μας λίγο, γιατί εμείς δεν. Ζουράρες και Κεραμέως στην Βουλή, το ορμέφητό τους λέει πάσχει πεπτοκία. Λέει, ναι, σήμερα δεν τρώμε λάδι. Δεν γαμιέσαι και εσύ και το λάδι, ρε μαλάκα, μας πεις τι θα φάμε. Μα άντε γαμηθείτε, δεν κάνει εκείνο, μην πας στο άλλο, πάνε από ναι. εκεί. Βρε, δεν γαμιέστε όλοι. Θα φάω τη γουστάρα, γαμίσου γύρω, θα φάω Μεγάλη Παρασκευή. Και θα τον παίξω κιόλας. Σε λογαριασμό, ας σε δώσω, ρε. Και χαγιά. Α, και χαγιά στα αρκίδια μου θα σε βάλω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε πούστη. Τι είναι αυτό το πράγμα, καλέ. Σβάρνας, Παναγία μου. Σβάρνας. Μόνο από αυτό το πέναντι που έκανε στο Λάρσον, λογοθέτη. Γούτας, Σβάρνας. Που... μιλάμε τίποτα, για λεωφορεία. Ευρώπη, Για λεωφορεία από αυτά από του 12 που στρίβουν εκεί στο τρίτο σώμα και κάνουν 3-4 για να πάρουν τη στροφή. Τι λες τώρα. Ο Μέγα Τσολιάς, Γιώτης, η Τούμπα, ανοιχτά σου βλατζίδικα, λέει ο Λέο Μάρκο. Ποιος Γιώτης, δεν υπάρχει Γιώτης. Όχι, ο Γιώτης σταμάτησε τώρα. Δεν υπάρχουν για να σταλείτε. Πρασάδες, αυτά τα έχουν τελειώσει. Ναι. Και κονομάνε κάποιοι άλλοι που έχουν και καλούς γύρους. Ζέγκελφελτ του πάω. Ο Ζέγκελφελτ. Τρίχες. Στο λέω εγώ. Πούγκουρας, τρίχες. Όχι, ρε, Πούγκουρας. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Σέντερ πακ είναι αυτά. Ναι. Ο Άρης ευτύχησε να έχει έναν από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος Εργάτη, το Σάσα, και τρεις πολύ καλούς σέντερ πακ. Δηλαδή ο Άρης είχε τρεις καλούς center back, που τρεις καλούς center back δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Στα πω εγώ ένα-ένα. Τρεις καλούς center back δεν έχει η ΑΕΚ για φέτος. Μιλάω για Ρόους, μιλάω για Βέλεθ και για τον... συγγνώμη, τον Δελιζήση. Ποιος βγήκε, δεν ξέρει μπάλα, ωραία, δυνατό παιδί, τίμιος. Θα τα δώσει, με άριστα το 10 μπορεί να δώσει 7, 7,2 θα σε δώσει. Κατάλαβες θέλω να σε πω. Καμιά ομάδα. Φιλότιμος. Ποιο, ο Ατρόμητος του Κόλου center back. Ο Ολυμπιακός τρία καλά center back δεν έχει. Έχει δύο. Δεν έχει τρία καλά center back. Και ήταν η μόνη ομάδα που μπορούσε να παίξει με τρία stopper σε μεγάλα παιχνίδια και δεν το έκανε. Και καλά έκανε, γιατί ο Άρης έβγαζε καλές άμυνες, πολύ καλές άμυνες. Κάποια στιγμή το είδε και ο Ένικ το έργο, πιο τον έκανε ο Χαριστέας μάθημα, του λέει κοίταξε να δεις, όχι πέντε να βάλουμε, τέσσερα να φάμε, και το αντίθετο. Εδώ παίζουμε για το αποτέλεσμα και... Αβραάμ, ναι. Όχι ρε φίλε. Ποιος Αβραάμ? Τι Αβραάμ? Όχι ο Αβραάμ. Εντάξει. Το 84 γεννημένος, 36, δεν είναι άσχημος. Όχι ρε φίλε, τώρα άσε με τώρα. Ναι. Ο Αβραάμ είναι αντιδελιζήσεις να πούμε. Αυτό το στυλ, εντάξει. Μεγάλος είναι, μεγάλος. Είναι ομάδες σαν τον Άρη που λέει ο Φινικό, πρέπει να κοιτάνε ελεύθερους παίχτες ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό σε πρωταθλήματα χαμηλότερο επίπεδο κλπ. Σωστά. Ναι, όπως έρθει ο Σάσα από Βουλγαρία. Έλα ρε, που θα έρθει ο Σισε δανεικό στον Άρη τώρα. Μην λες μαλακίες τώρα. Σισε ρε, δεν τον πουλάνε 15 εκατομμύρια τον. Είσαι τρελαθή τώρα. Μην λες μαλακίες τώρα. Αβραάμ σε Άρη. Σκοπός ήταν να τους κρατήσει, λέει, τον χρόνο. Δεν μπορεί να τους κρατήσει, φίλε. Δεν μπορεί. Είναι συγκυρία τέτοια. Χάθηκαν πολλά λεφτά. Δεν έχει ο Άρης ρευστό.
φιλίες με τον Ολυμπιακό δεν του βγήκαν σε καλό. Χωρίς κέρδος και ένα, τα με άλλα λόγια. Ναι. Εντάξει. Τζάμπα χάλασε το όνομά του, θα τολμήσω να πω εγώ ο Άρης. Τζάμπα το χάλασε. Δηλαδή, αν ένας Αργιανός βγήκε και πει, ρε πούστη μου, ποιο ήταν το κέρδος μου εμένα από αυτή την ιστορία. Πήρα μπενάλτι. Παπάρια, είχες μια διαιτησία ο Άρης 70-30 κατά του. Αυτό πρέπει να τελειώσει το κύπελο για να γίνει απολογισμός. Ή του δίνει το κύπελο Ολυμπιακός. Πρέπει να τελειώσει το κύπελο, ναι, για να γίνει απολογισμός. Ό,τι και να λέμε τώρα. Φιλίες και μαλακίες. Δηλαδή, εγώ με φίλο με τον Βασίλη. Θα μου δίνει εμένα ο Βασίλης και εγώ να μην του δίνω τίποτα. Τι είναι αυτό, ποιο είναι το κέρδος. Να κάνει πίκα τον Παοξή. Για να κάνει πίκα τον Παοξή, τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά δίνουμε το μάτς. Οι άλλοι δίναν το μάτς εδώ στην Τούμπα με τον Κόκαλη και κάνανε, λέει, επανάσταση. Και έλεγε στη θύρα 4 από πάνω, Βόταφον θύρα 4. Και ο λαός του ΠΑΟΚ είναι αντίθετος. Μαλακίες δηλαδή σας λέγανε. Και άλλη φορά παρτίδα, ναι, ρε, είμαι με τον Ολυμπιακό. Γιατί να πάει πίκα στον ΠΑΟΚ. Επικοινωνιακό λάθος, λέω εγώ. Δεν ξέρω, ναι, ποια είναι η γνώμη του Βασίλη. Να δεν λέμε να το δώσει το κύπελο η ΑΕΚ, πώς θα το δώσει. Ποιο να είναι. Ο Ολυμπιακός θα το δώσει, που δεν δίνει. Λυσγάρας δεν ζήσεις, καλό δίδυμο πιστεύω. Όχι ρε φίλα. Παλέμαχος είναι ο Λυσγάρας. Όχι ρε. Είναι συνωμοταξία Μαλεζά. Πρέπει εξωτερικό. Δεν έχει στην Ελλάδα center back. Ορίστε, δεν υπάρχει κάποιος να μας δώσει κάποια λύση. Δεν υπάρχει center back στην Ελλάδα για τον Άρη. Με αυτά τα center back που είχε τώρα. Δηλαδή αν φύγει και Βέλεθ και Ρόουζ είναι τεράστιο, τεράστιο πλήγμα. Ο 96 λέει, σωστά λέει. Ο Ολυμπιακός κάνει μια επίδειξη δύναμη στον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με την καλή ομάδα που έχει φέτος, τους έχει πιάσει από τα παπάρια. Αν πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, μπορεί να πέσει κατηγορία, τους έχει από παντού ο χοντρός. Αυτό που τους λέγαμε σήμερα το πρωί, εγώ. Χθες τα αποδότε. Και εδώ, χθες το είπαμε πρώτοι και ο Βασίλης και εγώ. Πάω τους γαμίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ είπα στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, δεν πάω στο ΚΑΣ. Ναι. Δεν παίρνω ρίσκο να πάω στο ΚΑΣ. Κάθομαι στα αυγά μου κτλ. Θα το βάλω αύριο και δημοσκόπηση αυτό για το ΚΑΣ. Θα το ρωτήσω και στον κόσμο τι πιστεύει. Αναλυτικά όμως θα βάλω την ερώτηση. Ναι, το βάλω σωστά. Αναλυτικά, ναι. Μα δεν είπα ότι θα περάσω την ΑΕΚ, φίλε Σόνικη, καλά. Λέω να τελειώσει το κύπελο, γενικά είπα. Ταραντίνο. Top 3 από τους μεγαλύτερους μπερμπάντιδες, μπίχτες, ποδοσφαιριστές. Με την ΑΕΚ το έχουμε πει εδώ πέρα ότι ο επαναληπτικός δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Έπρεπε να έχει τελειώσει η ιστορία στα αποδυτήρια εκεί πέρα. Από τους μεγαλύτερους μπίχτες, ποδοσφαιριστές ήταν ο Κωστίκος. Και ωραίος άντρας. Και τον έχουνε μια χαρά. Και είχε και αυτό το υφάκι. Είχε και το αδερφίστικο, είχε και ομιλία αδερφίστικη. Δηλαδή έλεγε σε ένας παιδαράς, βρε, είναι γκέι, ήταν και όμορφος πολύ. Τι γκέι, γαμούσε και έδερνε. Κωστίκος. Έχει ένα ύφος έτσι αφιψηλού, σαν τον Άγγελο, ναι, Αντωνόπουλο στις ταινίες, να πούμε. Αυτό το στείλε και ο Κωστίκος. Dean Laden 1997, ραπ γνώμη για Pavel Nedved. Παιχτούρα, ρε φελιά, ο Nedved. Α, και κάτι τελευταίο, ο Λέω Μάτος 3. Σωστά λέει, αυτό που λέει στον Νίκο Κουλιανό, να πει τα ονόματα στο λαό του ΠΑΟΚ, των Ρουφιάνων. Μια χαρά ξέρει τα ονόματα. Εκτός και αν θέλει να καλύψει τα λάθη του Γιωργά και τον βάζει πάνω από τον ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν πρέπει ούτε καν ο Κουλιανός να το πει. Εμένα με είπε ένα πουλάκι. Ναι. Ένα πουλάκι. Εγώ ξέρω το όνομα, τα δύο τα όνοματα. Στα πω στο διάλειμμα. Ναι. Ναι. Όχι, δεν θα πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο όνομα. Δεν μπορούμε. Πες πουλάκι. Τι μας είπε ένα πουλάκι. Ναι. Ότι κάποιος γενικά έχει καιρό να εμφανιστεί στα πράγματα του ΠΑΟΚ και στα μίντια. Να τους αναφέρει το ρεπορτάζ. Μου έχουν αναφέρει έναν. Μου πεις εσύ και σου πω και εγώ μετά. Το όνομα, το επίθετό του αρχίζει από γάμα. Εμένα από μη. Εμένα από μη. Από μη το δικό σου. Γεια! Από γάμα αρχίζει το επίθετο. Έχει καιρό να εμφανιστεί στα μίντια. Και κάτι μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω τι. Ένα πουλάχι μετά είπες. Ένα από μη. Μα. Η κόρη του έκανε πολύ παρέα με την Κοντζάρεβα. Παλιοτρίπχη. Καριόλιδες. Θέλετε κάτι μπουνίδια να πούμε? Αφήνετε ολόκληρο λαό να βρίζει τον Ολυμπιακό μόνο, αντί να βρίζει και τον Ολυμπιακό και τον Χοντρό, αλλά και τους τρίπιους εδώ πάνω. Οι τρίπιοι εδώ πάνω δημιούργησαν κατάσταση. Αν δεν ήταν τρίπιος ο ΠΑΟΚ, και ρε πούστηδες, δυο φορές σας τρίπησε ο Μαρινάκης επί Σαβίδη. Καταλαβαίνετε τι μπορούσε να σας κάνει πριν το Σαβίδη? Τι τρυπήματα φάγατε πριν το Σαβίδη? Με Σαβίδη, ρε πούστη. Με λεφτά. Με εξουσία. Ντάγκα ντάγκα κάθε μήνα. Τα φράγκα. Όλα τακτοποιημένα. Με φιλικά μάτια. Φίλε, το ντάγκα ντάγκα τα λεφτά όμως, άμα πέφτουν αλόγιστα. Ναι. Δεν είναι και αυτό λύση. Εντάξει. Ντάγκα ντάγκα, αλλά πρέπει να είσαι και με τον νόμο. Όχι, άλλο λέω. Έχω εγώ εργοδότη.
μου δίνει τα λεφτά. Είμαι ευχαριστημένος. Και πάω ρε πούστη και λέω ρουφιανιά στην επιχείρησή μου στον άλλον. Δηλαδή, πόσο πούστης μπορεί να είμαι. Να είμαι φτωχός και κακός εργοδότης, μπάσταρδος, να μην με φέρετε καλά. Ρε πούστη, θα στη φέρω, θα τα πάρω και θα στη φέρω. Αλλά ο εργοδότης να είναι καλός, να είναι σωστός. Ναι. Ναι. Ψάξτε να βρείτε. Φόφη γεννηματά, πώς έγινε έτσι, ρε πούστη. Τη χαλάει αυτή η μουτσούνα να πούμε μπροστά. Ναι. Αυτά. Λοιπόν. Ναι. Παιδιά, πάμε σε διαλυματάκι αναμένοντας Μάριο Ασλαμά. Έχουμε βάλει βιντεάκι. Κοίτα εδώ βιντεάκι που, που έχουμε κάνει. Τα πρόστιμα μαμούθ που έδωγε ο Ραπτόπουλος ύψους 60.000 ευρώ. Αυτά δείτε είναι, να το δείτε. Αυτά είναι μόνο από το Europe 1. Λοιπόν. Όχι, γενικά. Όχι, το ραδιόφωνο. Τα πιο μεγάλα που έχεις φάει. Ναι. Λοιπόν. Μπείτε marmitapavlasports.gr τώρα που έχουμε και διάλειμμα να δείτε το βιντεάκι. Λοιπόν. Και να δείτε πότε πέσαν τα πρόστιμα. Και πόσο έφαγε ο Ραπτόπουλος τα πρόστιμα. 60.000 ευρώ τα βαριά. Μετά είχε και άλλα, φαντάζομαι, έτσι. Στο ράδιο είναι άλλα. Στο ράδιο είναι άλλα. Πιο μικρά. Εντάξει, τώρα λέμε τα βαριά τα πρόστιμα, έτσι. Λοιπόν. Οπ, κάτσε εδώ τώρα. Κάτσε εδώ. Τι κάτσε εδώ τώρα, διαβάζουμε αυτό το πράγμα τώρα. Όχι, σε κράζει ο Καρδιτσιώτης. Το μπούστι. Λοιπόν. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Συντονιζόμαστε. Με Μάριο Ασλαμά σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε και το τρίτο πόδι του φίλου μας από Γερμανία που στις καθυστερήσεις έκανε το subscribe. Ποιος είναι? Ευτυχώς δεν είναι πρόστιμο. Πετσόκοψε τους όλους. Μεγάλη Παρασκευή και δεν θα νηστέψει ο Βασίλης. Ως Έλλην χριστιανός. Ούτε λάδι, ούτε κρέας, ούτε γάλα αύριο για αυτούς που πιστεύουν. Τι πατριώτης είναι, λέει. Ο Ραπτόπουλος θα φάει γύρω. Εγώ δεν είπα θα φάω γύρω. Δεν είπα θα φάω γύρω. Πάμε σε διάλειμμα. Εγώ το έχω κάθε χρόνο αυτό. Παράδοση. Κάθε χρόνο τρώω γύρω. Και περνούσε επιτάφιος, τους έκανα τρόλ. Αλλά δεν θα περάσει επιτάφιος τώρα. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Δεν θα περάσει επιτάφιος. Πάμε.